Σήμερα λοιπόν ο Γιώργος Καπουτζίδης, πάμε να τον υποδεχτούμε. Γιώργο! Γιώργο, ξεχάσαμε. Πού έρχεσαι, έρχεσαι από αλλού. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Α, είσαι και ωραία ντυμένο. Ευχαριστώ. Εμείς με ένα ταπεινό πουκάμισο. Πολύ. Το αναδεικνύεις εσύ όμως. Κάθισε. Κάτσε, κάτσε. Είσαι καλά. Είμαι μια χαρά. Από πού μας έρχεσαι. Από το σπίτι μου. Εντάξει, πολύ σωστά. Από πού θες να έρχεται. Αγία Παρασκευή, Νέο Ηράκλειο. Εντάξει, δεν είμαστε μακριά. Τι κάνετε. Προφανώς λιγότερα πράγματα από σένα. Μην το λες γιατί. Αλλά γενικά χαιρόμαστε που σε βλέπουμε, αυτό κάνουμε. Και εγώ πάντοτε το ξέρετε, τα έχουμε πει αυτά. Εντάξει, ήθελα να πούμε πριν ότι είχε ένα τέτοιο με. Κουλουράκια. Και από το τσουρέκι έχουμε τσιμπήσει λίγο. Ναι, το βγάλαμε τα κουλουράκια. Θέλω να σου πω ότι πρώτη μου, όταν ήρθε, η πρώτη μου παρόρμηση ήταν να φάω ένα κουλουράκι. Μετά είδα πόσο αδύνατο είσαι και είπα δεν θα το φάω το κουλουράκι. Μετά είδα ότι και εσύ τσίμπησε με το κουλουράκι και λέω α το καλό θα το φάω. Αλλά θέλω να σου πω ότι όλες αυτές τις σκέψεις περάσαν από το μυαλό μου. Και πόσα κουλουράκια έφαγε. Τρία. Αλήθεια. Ναι. Αυτό έφαγε ένα. Ένα εγώ. Θα τα κάψω, δεν θα φάω τίποτα άλλο. Λοιπόν, ας τα δικά μας. Κάνουμε όρδια τη συνέντευξη. Λοιπόν, ας τα δικά μας. Εσύ πώς είσαι. Είμαι μια χαρά. Πολύ καλά. Πώς ήταν το καλοκαίρι σου. Ωραίο ήταν, κάτσε να θυμηθώ. Τι έκανα. Ωραίο ήταν το καλοκαίρι. Είχε πιο πολύ έγινα αυτή τη φορά σε σχέση με το περσινό που δεν έκατσα καθόλου σπίτι μου. Είχε και κάποια ωραία ταξίδια για να δω στίβο φυσικά. Όλου πήγα. Πήγα στη Μονεμβασιά που δεν είχα πάει παιδιά ποτέ και τη λάτρεψα. Και πήγα και στην Ελαφώνησο που δεν είχα πάει ποτέ. Τώρα με τα social media. Λίγο πολύ. Ξέρεις που πάει ο άλλος, αν και δεν τα βάζεις όλα που τη βλέπω. Όχι, επίσης μέσα στο καλοκαίρι αυτό που κάνω αρκετές φορές είναι για 10, 15, 20 μέρες, μπορεί και παραπάνω. Κάνεις αποτοξίνωση. Ναι, να βγάλω τελείως και το Instagram από το κινητό μου. Οπότε και να μην βάζω και να μην. Υπάρχει ένα trend που αν θέλετε να το συζητήσουμε και μπορούμε να το κάνουμε και σήμερα κιόλας, μια σκηνή Σαββατοκύριακο. Τα digital free weekends. Α, εγώ το κάνω 15ήμερο και όλο το weekend καθόλου κινητό, όχι ούτε τηλέφωνο. Α, καθόλου. Όχι. Εντάξει, αυτό δεν το έχω κάνει. Πώς θα σε βρει κάποιος, στο σταθερό. Ναι, στο σταθερό ή καθόλου, ή θα έχουμε κλείσει ραντεβού. Σοκαριστικό μου φαίνεται. Δηλαδή, άμα σου πω ότι θα βρεθούμε την Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Να μην το αναβάλουμε 2-3 φορές το Σάββατο. Ναι, όχι, μήπως. Ναι, όχι, να μην το αναβάλουμε. 6 ώρα το απόγευμα έχουμε ραντεβού. Εμεί είμαστε και μια γενιά που λίγο πολύ δεν ξεκίνησε χωρίς κινητά. Ναι, μπορούμε λίγο να ανατρέξουμε, να θυμηθούμε. Κάτι θυμόμαστε. Κάτι τώρα δεν μπορούμε, αλλά θυμάμαι εγώ ότι όταν ήμουν φοιτητής μέχρι να βάλουμε την μέρα που ήρθε το τηλέφωνο στο σπίτι, νιώθω ότι ήταν από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου. Ιεραρχώντας, ξέρει. Έλεγε, έχω τηλέφωνο, στο τηλέφωνο. Αυτό ήξερε. Που δίναμε ραντεβού και πηγαίναμε στην Καμάρα, ας πούμε, τρεις η ώρα. Και πήγαινε 3:05, 3:10 και δεν είχε κάποια ενημέρωση αν θα έρθει ο άλλο. Ερχόταν όμω το ραντεβού. Ερχόταν. 9 στι 10. Αλλά και αν περίμενε και 5 ή 10 λεπτά, δεν πάθαινε τρέλα. Τώρα θα πάρει τηλέφωνο. Θα στείλει μήνυμα. 3:02 έχει πάρει. Α, είσαι σου φοιτητή Θεσσαλονίκη. Ναι, ήμουν εκεί. Ωραία είναι αυτό. Πολύ, πολύ. Αυτό πρέπει να είναι όνειρο. Το κόσμο εκεί, του φοιτητέ σου κλπ. Του βρίσκει σήμερα. Ξέρεις που είναι, τι κάνουν. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν έκατσα και πολύ στη νομική. Δηλαδή, μπορεί να έκατσα 4 χρόνια, αλλά μετά από τον πρώτο χρόνο, μη σου πω μετά από τον πρώτο εξάμεινο, είχα καταλάβει ότι δεν θα το ακολουθήσω εγώ αυτό. Σταμάτησα και να παρακολουθώ και όλα αυτά τα πράγματα. Ωστόσο, κάποιοι 2-3 άνθρωποι, ναι, ξέρω και που είναι και. Την παρέα σου, ρε παιδί μου, από τη Θεσσαλονίκη γενικά. Την παρέα μου, τη Θεσσαλονίκη, ο συγκάτοικός μου στη Θεσσαλονίκη. Που συγκατοικήσαμε το 1990, είναι ακόμα και σήμερα ο καλύτερος μου φίλος, βέβαια. Έχουν περάσει πόσα χρόνια πια. Από το 90, όπου 30. 30. Ναι, 29, για να σου φτιάξω. Ναι. Ο άλλος ο φίλος μου, Αντώνης, που έμενε στην άλλη γωνία της Θεσσαλονίκης, αλλά κάναμε παρέα, επίσης είναι στους καλύτερους μου φίλους. Καλύτερός μου φίλος και αυτός, αν να μην παρεξηγηθεί, δύο έχω. Την έκανα την κάφα. Δεν πειράζει, έχεις κάποιες επαφές. Βέβαια, ναι, όχι, έχω, φυσικά. Να σου πω κάτι, πολύ γρήγορα κατάλαβες ότι δεν είναι νομική για σένα. Τι... Ναι, πάνω στο πρώτο εξάμηνο. Για να... Ναι, αλλά έκανες κόπο για να μπεις στη νομική. Έκανα. Για, για τους γονείς τον έκανες τον κόπο. Ναι. Όχι, αλήθεια είναι ότι πίστευε ότι μπορεί και να μου ταιριάξει. Κοίταξε με αυτό το κουστούμι πάει... που σε βλέπω, μια χαρά. Ναι. Είχε πάει η αδερφή μου, έβλεπα και τους δικηγόρους του Λος Άντζελες εκείνη την περίοδο. Έχει πάει πολύ κόσμο στο λεμπό. Ακόμα και τώρα μου αρέσουν οι δικηγορικές σειρές στο μεταξύ. Τρελαίνομαι. Το The Good Wife είχα δει 7 κύκλους. Τρελαίνομαι. Εντάξει, ούτως ή άλλως μ' άρεσαν αυτά τα μαθήματα περισσότερο, να πω την αλήθεια. Θα μπορούσα να είχα επιλέξει και φιλολογία, τελικά διάλεξα νομική. Ναι. Αλλά κατάλαβα στο πρώτο εξάμεινο και σε κάποια φάση, ας πούμε, έτσι όπως ήμουν στο. Άκου, και βαριόμουν και λίγο. Είχα μία, ήταν δίπλα μου μία συμφοιτήτρια, η οποία καθόταν. Τα σημείωνε όλα στην.
Λέει, αυτή δεν τη ζήλεψα με κακό. Δεν την κοίταξα με κακό μάτι. Αυτή τώρα είναι ευτυχισμένη. Βέβαια, ναι. Αυτή έχει βρει αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Δεν το κάνει καταναγκαστικά, ούτε επειδή είναι, ναι, πώς το λένε, σπασικλάκι. Της αρέσει. Πρέπει να κάτσεις να βρεις και εσύ τι είναι αυτό που σου αρέσει. Α, που ήξερα, απλώς δεν είχα τολμήσει. Α, ήξερες μέσα σου. Ναι. Και γιατί δεν είχες τολμήσει? Γιατί δεν είναι και εύκολο τώρα να πεις 1989-90 στις αίρες θέλω να πάω να γίνω ηθοποιός. Δυσκολεύεσαι λίγο. Α, ναι. Ναι, ναι, όσο να είναι. Το είπα εγώ στη μαμά μου, θέλω να πάω σε μια δραματική σχολή και μου λέει καλά. Πήγαινε πρώτα στην νομική τελείωση και μετά πήγαινε. Πάντα έτσι γίνεται. Ναι. Με την ελπίδα, με την ελπίδα ότι θα σε πάρει ζωή από κάτω και δεν θα πας ποτέ. Αυτό ήταν ένα όνειρο, ένα νεανικό που λέει ο Καβαδίας.